Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Μου δώσετε λίγο χρόνο παραπάνω, θα το γλιτώσουμε από τις δύο άλλες επίκαιρες στη συνέχεια. Έχετε και δευτερολογία. Αξιότιμε. Το ξέρω, αλλά είναι πολύ βαριά η ερώτηση, επίκαιρη και θέλει πολλά στοιχεία, ο κύριος Χατζηδάκης. Λοιπόν, αξιότιμε συνάδελφε, κύριε Αντιπρόεδρε της Νέας Δημοκρατίας, σας ευχαριστώ από καρδιάς για την επίκαιρη ερώτηση με θέμα τις αστικές συγκοινωνίες. Σας ευχαριστώ, μιας και τα συνδυασμένα επικοινωνιακά τερτύπια των δυνάμεων που στήριζαν την κυβέρνηση Σαμαρά, τα δελτία τύπου, η κομματική σας στρατή, η επισκέψη τόσο του κυρίου Μητσοτάκη όσο και της κυρίας Γεννηματά στο χώρο των αστικών συγκοινωνιών και η γνωστή πλέον παρέα που σας στηρίζει στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, δεν μας είχαν δώσει τη δυνατότητα να απαντήσουμε για να γνωρίζει και το Κοινοβούλιο και οι πολίτες τι γινόταν και τι γίνεται σήμερα στο χώρο των αστικών συγκοινωνιών. Γι' αυτό οφείλω ξανά να σας ευχαριστήσω. Κύριε Χατζηδάκη, αυτά είναι τα στοιχεία των απαντήσεών μου. Επίσημα είναι τα έγγραφα, είναι δικά σας, τα καταθέτω στα πρακτικά. Είναι αριθμημένα και θα είναι σύμφωνα με την αρρύθμιση. Ένα τρόλεϊ με στοιχεία. Κύριε Χατζηδάκη, ασφαλώς γνωρίζετε και συνεργάζεστε και σήμερα με τον Γενικό Διευθυντή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Παπαθανάση. Ήταν πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΣΤΑΣΗ, με τον Διευθυντή Πολιτικού Σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Οικονόμου, ήταν πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΟΣΥ και με τον πρώην σύμβουλό σας, τον κύριο Δημητριάδη. Αυτή η ανεξάρτητη και ανεπηρέαστη μάνατζερ και επιτυχημένη, όπως μας λέγατε, όταν αντικαταστάθηκαν και τοποθετήθηκαν νέες διοικήσεις και μπήκαν οι κομματικές μετά του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό παρεπιπτόντως μας το έλεγε, κύριε Πρόεδρε, και η Τρόικα το ίδιο. Παρέλαβαν τρεις εταιρείες. Τρεις εταιρείες σε απόλυτη τάξη και φοβερή λειτουργία, που θα την παραθέσω παρακάτω σε 6 ενότητες. Για να αναδειχθεί μια και για πάντα το ανορθολογικό και κομματικό όργιο που δομήσατε, υπηρετήσατε και συνεχίζετε να υπερασπίζεστε. Πώς ισορρεύσατε 96 εκατομμύρια ευρώ δημοσιονομικά και λειτουργικά ελλείμματα και σήμερα ζητάτε και εξηγήσεις. Η πρώτη ενότητα, που είναι και ο πρώτος επικοινωνιακός σας μύθος. Παραλάβαμε, λέτε, πλεονασματικές συγκοινωνίες και δημιουργήσαμε ελλείμματα. Η ΣΤΑΣΗ το 2014 έκλεισε με λειτουργικό πλεόνασμα, συνάδελφοι, 2,7 εκατομμύρια ευρώ. Και το 2015 με λειτουργικό έλλειμμα 23 εκατομμύρια ευρώ. Έτσι. Σύμφωνα με τις διευθύνσεις της ΣΤΑΣΗ, λοιπόν. Ναι, αυτό λέτε και εσείς. Ακούστε λοιπόν τώρα από κάτω. Σύμφωνα με τις διευθύνσεις της ΣΤΑΣΗ, το εν λόγω έλλειμμα αναλύεται ως εξής. 1. Ανακατανομή εσόδων ΟΣΥ και ΣΤΑΣΗ από 55% σε 50%. 10 εκατομμύρια αυτό. Δεύτερο, τιμολογιακή πολιτική του Οκτώβρη του 2014 χωρίς καμία μελέτη και με ένα συνεχώς μειούμενο κοινωνιακό έργο, 30% μείωση σε 4 χρόνια, η οποία κοστολογείται άλλα 10 εκατομμύρια ευρώ. Τρίτον, αύξηση του ΦΠΑ από 13% σε 23%, η οποία απορροφήθηκε το 2015 για να μην αυξηθεί το εισιτήριο, για να μην το πληρώσει ο πολίτης δηλαδή. Ούτε οι αποφάσεις των ενάμεσων συνεργατών που έχετε στη Νέα Δημοκρατία μετακύλησαν τα κόστη των προεκλογικών πολιτικών της Νέας Δημοκρατίας το 2015, αλλά δεν γνώριζαν ότι η θητεία τους θα κρατήσει περισσότερο. Αργήσαμε να τους αλλάξουμε. Αυτό έγινε, κύριε Χατζηδάκη. Προετοιμαστήκατε έτσι ώστε να μετακινήσετε ελλείμματα, κόστη κτλ. Στο 2015. Για τη ΣΤΑΣΗ αυτά. Πάμε στην ΟΣΥ τώρα. Η ΟΣΥ αντιθέτως το 2014 έκλεισε με έλλειμμα εκμετάλλευσης 21 εκατομμύρια ευρώ και συσσωρευμένο έλλειμμα υποχρεώσεων 81 εκατομμύρια ευρώ. Για να μπορέσει ο άλλος συνεργάτης σας να φτάσει σε αυτά τα νούμερα, του μεταβιβάστηκαν απευθείας 25 εκατομμύρια ευρώ από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους στο τέλος του 2013, τα οποία δεν πέρασαν ούτε από το Υπουργείο ούτε από τον ΟΑΣΑ, ώστε να μην υπάρχει η χρέωση και να εξοικονομηθούν την επόμενη χρονιά το 2014. Σχετικό ε1.2. Πέραν αυτού, θα έπρεπε να προχωρήσει σε προμήθεια κρίσιμων ανταλλακτικών, γιατί μας κατηγορείται και γι' αυτό, για το στόλο, επέλεξε τη διόρθωση του λειτουργικού ελλείμματος του 2014. Δεύτερο, η απώλεια εσόδων λόγω της προεκλογικής τιμολογιακής πολιτικής
της κυβέρνησης Σαμαρά τον Οκτώβριο του 2014 κοστολογείται σε απώλεια εσόδων 8,1 εκατομμύρια ευρώ, σχετικό ε1.3. Η επικοινωνιακή στρατηγική της εταιρείας συνεχίστηκε και το 2015, όπου παρουσίασε έλλειμμα εκμετάλλευσης 12,8 εκατομμύρια ευρώ και κατάφερε να αυξήσει τις ισορρευμένες υποχρεώσεις προς τρίτους στα 103 εκατομμύρια ευρώ σε σχέση με το 2014, σχετικό ε1.4. Η μείωση του ελλείμματος το 2015 οφείλεται σε μια σημαντική προσπάθεια της προηγούμενης διοίκησης ΟΣΥ να υποβαθμίσει την αξιοπιστία των δημόσιων συγκοινωνιών μέσω της μειωμένης εξυπηρέτησης υποχρεώσεων προμηθευτών και μειωμένης αγοράς ανταλλακτικών περισσότερο από 22%, σχετικό ε1.4. Την ώρα που το 2015 αυξήθηκαν τα παροπλισμένα λεωφορεία, μας είπατε ότι καίγονται λεωφορεία έξω από το Πολυτεχνείο και το καταδικάζουμε. Θυμάστε όταν παραλάβαμε που καιγόταν κάθε εβδομάδα ένα λεωφορείο στις γειτονιές της Αθήνας. Λόγω έλλειψης ανταλλακτικών, λόγω της μείωσης 22% των ανταλλακτικών που είχατε κάνει εσείς το 2014. Συνολικά ο όμιλος ο ΑΣΑ επιβαρύθηκε με 18 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο από την προεκλογική τιμολογιακή πολιτική της Νέας Δημοκρατίας, κύριε Πρόεδρε, σχετικό ε1.5, με ένα έλλειμμα 103 εκατομμύρια ευρώ αξιοπιστίας προς τους προμηθευτές του ομίλου και με απαιτήσεις 113 εκατομμύρια ευρώ από τα Υπουργεία για τα έτη 11 έως 14, σχετικό ε1.6. Είναι οι επιστολές που έχουν στείλει οι προηγούμενες διοικήσεις επί κυβέρνηση Σαμαρά. Και στη συνέχεια σας λέω γι' αυτό, την πρώτη ενότητα, τι κάναμε εμείς. Καταφέραμε να παραδώσουμε προϋπολογισμό ομίλου με έλλειμμα μειωμένο κατά 20 εκατομμύρια ευρώ, σχετικό 1.7. Προχωρήσαμε σε περαιτέρω δράση εξοικονόμησης ύψους 8,5 εκατομμυρίων ευρώ, που αφορούν κόστος προμηθειών μέσω ηλεκτρονικών διαγωνισμών, συμβάσεων παροχής υπηρεσίας. Φύγανε οι εταιρείες ή θα φύγουν οι εταιρείες security και θα έρθει να φυλάει η ελληνική αστυνομία, ο καθένας στο ρόλο του, που ήταν άλλα 4 εκατομμύρια και ούτω καθεξής. Βρίσκεται επίσης σε εξέλιξη χειρισμός για την εξυπηρέτηση του συσσωρευμένου ελλείμματος του ομίλου σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών, ώστε να βρούμε ένα μοντέλο συμψηφισμού από αυτά που χρωστάνε οι φορείς, οι δημόσιοι και τα Υπουργεία. Ωραία. Όχι, έξι ενότητες έχω. Θα τον εξοικονομήσω, κύριε Πρόεδρε, τον χρόνο. Μην Μα δεν γίνεται, κύριε Υπουργέ. Εντάξει, σας παρακαλώ πάρα πολύ, θα διαβάσω τις τρεις τουλάχιστον. Και τις άλλες τρεις δευτερομιλία. Δεύτερος μύθος. Παραλάβαμε εταιρείες με υψηλό δείκτη διαχειριστικής ικανότητας. Το μέγεθος του σκανδάλου που διερευνά η Γενική Επιθεωρήτρια Δημόσιας Διοίκησης και το οποίο έχει σημαντικές επιπτώσεις στα έσοδα του ομίλου, άλλες εκτιμήσεις λένε πάνω από 20, άλλες λένε πάνω από 30 εκατομμύρια ευρώ, στο σύστημα διαχείρισης εισιτηρίων της ΤΑΣΥ και γενικότερα του ομίλου, καταδεικνύει την έλλειψη σχεδίου και οργάνωσης στη διαχείριση των εταιρεών. Ε2.1 σχετικό. Μεγάλη απορία, κύριε Χατζηδάκη, προξενεί πως οι προηγούμενες διοικήσεις του ομίλου, εκεί ξέρετε, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος ήταν ο σημερινός Γενικός Διευθυντής της Νέας Δημοκρατίας. Και πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΟΑΣΑ ήταν σύμβουλός σας. Λοιπόν, επέτρεψαν αυτοί οι άνθρωποι να μην υπάρχει ουσιαστική φυσική προστασία και φύλαξη στον τομέα καταμέτρησης του Κεντρικού Ταμείου της ΤΑΣΥ. Είχαν απενεργοποιηθεί όλες οι διαδικασίες διακίνησης χρημάτων και εισιτηρίων της ΤΑΣΥ με αποτέλεσμα να μην ελέγχεται η διακίνηση εισιτηρίων, τα υπόλοιπα των εισιτηρίων και η διακίνηση χρημάτων. Για μια πενταετία δεν είχε οριστεί τομεάρχης καταμέτρησης στο Κεντρικό Ταμείο της ΤΑΣΥ. Το παραπάνω μοντέλο έχει οδηγήσει σε κατεγεγραμμένη υπεξαίρεση συνολικού ποσού 110.000 ευρώ στη ΣΤΑΣΥ και σε 647.516 ευρώ στην ΟΣΥ για τα έτη 10-15 σχετικό ε2.2. Και βέβαια δεν υπήρχε κανένα μηχανογραφικό σύστημα. Ειδικότερα, οι αποθήκες των εταιριών δεν είχαν όχι συστήματα, κύριε Πρόεδρε. Αυτές ήταν οι εικόνες που βρήκαμε, κύριε συνάδελφε. Να τις καταθέσω και αυτές τα πράγματα. Αυτά το χάλι. Ωραία. Όχι ωραία. Αυτά. Όχι ωραία. Κύριε Πρόεδρε, δεν είναι ωραία για τις φωτογραφίες. Αυτά ήταν τέμα και έτσι είναι σήμερα. Αυτά είναι εισιτήρια που έπρεπε να επιστραφούν
Και αντί να επιστρέφονται ως αριθμός εισιτηρίων, επιστρέφονταν ως κιλά χαρτιού, κύριε Χατζηδάκη. Τι κάνανε οι διοικήσεις σας, αυτοί οι φοβεροί μάνατζερ, και μας ζητάτε σήμερα και τα αρέστα? Το σχετικό ε2.3 αφορά την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΣΑ για τα κιλά χαρτιού. Να καταστρέφονται τα επιστρεφόμενα εισιτήρια ως κιλά χαρτιού. Άλλο. Δυσμενής για τον όμιλο ΟΑΣΑ, ρύθμιση των προηγούμενων διοικήσεων μεταξύ της Τρένοσε και του ΟΑΣΑ. Εδώ εχώρισαν τα έσοδα του ΟΑΣΑ στην Τρένοσε για να την κάνουν πιο ελκυστική. Η φοβερή μάνατζερ και άντο μάνατζερ της Τρένοσε, ο μάνατζερ του ΟΑΣΑ, για ποιο λόγο? Γιατί έχανε με τέτοιο τρόπο ο ΟΑΣΑ 20,3 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Σχετικό ε2.7. Στη Στασή είχαμε ύπαρξη και λειτουργία δύο λογιστηρίων. Κάνω όμως τώρα, κύριε Υπουργέ, εγώ. Ωραία. Πώς να διαχειριστώ την κατάσταση? Τέλειωσα με τη δεύτερη ενότητα και έχω άλλες τέσσερις. Αφήστε τις για τη δεύτερη. Εγώ θα ζητούσα, κύριε Πρόεδρε, να έχει και τριτομιλία ο κ. Κατσιδάκης μετά για να μας απαντήσει. Τώρα εσείς πώς... Ευχαριστώ. Σας φτάνουν τα λεφτά, ναι, τα τρία λεφτά.